Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΟΑ μετά τη νίκη με 6-1 επί του Ρούβα στην πρεμιέρα της Α1-ΕΠΣΗ. Η ομάδα του Ατσαλένιου έδειξε τις προθέσεις της για τη νέα χρονιά, μια χρονιά στην οποία έχουν βάλει σαν στόχο την επιστροφή της ομάδας εκεί που ανήκει. Ο προπονητής Μινάς Πίτσου σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε ότι με κάτω το κεφάλι θα φτάσουν τον ΠΟΑ εκεί που πρέπει, ενώ μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας, ενώ τους αφιέρωσε και τη νίκη. Όσο για μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι είμαστε πλέον στο τοπικό. Θεωρώ ότι από τη σοβαρότητα και μόνο που έχουν οι ποδοσφαιριστές το δείχνουν. Έχουμε πει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με σοβαρότητα, να μην υποτιμήσουμε κανένα αντίπαλο. Τα παιδιά το δείξανε τουλάχιστον αυτή την επίσημη Κυριακή που ξεκινήσαμε. Εύχομαι να συνεχίσουμε κάθε Κυριακή να δείχνουμε τη σοβαρότητα που πρέπει σαν ομάδα. Και να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ, νίκες. Κάθε προπονητής νίκες εύχεται για την ομάδα του. Εγώ θέλω να ευχηθώ σταθερότητα, σοβαρότητα, κάτω κεφάλια, όχι να υποτιμήσουμε αντίπαλο, να σεβόμαστε αντίπαλο, γιατί όπως είπα, κάθε αντίπαλος έχει μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα, που το ποδόσφαιρο είναι σε στιγμές, λεπτομέρειες, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμένεις. Ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο που μας ακολουθεί. Αυτά τα 30-40 άτομα μας ακολουθούν κάθε Κυριακή και ήρθαν και σήμερα από το Ηράκλειο. Τους θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε το φύλαθλο, τον καλοπροαίρετο φύλαθλο, γιατί μια ομάδα μεγάλη φαίνεται και στα κακά αποτελέσματα. Ευχόμαστε να μην κάνουμε κακά αποτελέσματα, αλλά σίγουρα τους αφιερώνουμε αυτή τη νίκη, την πρώτη νίκη στο τοπικό που κάναν τόσα χιλιόμετρα να έρθουν να μας δουν.